Καλησπέρα, χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την παρουσίαση σήμερα εδώ. Ονομάζομαι Αναστασία Τζάνε. Είμαι διακοσμήτρια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με ειδίκευση στο φωτισμό και επαγγελματία ηλιογράφου. Δώστε μας ένα λεπτό για να ξεκινήσουμε την παρουσίαση. Μιλώντας γενικότερα, είναι ευρέως αποδεκτό ότι η διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων συμβάλλει στην βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που λαμβάνει ο πελάτης για την ολοκλήρωση της εικόνας του προϊόντος. Ουσιαστικά, αποτελεί μέσο για την καλύτερη προβολή και παρουσίαση ενός χώρου, όπως είναι οι ξενοδοχειακές καταστάσεις. Οι παροχές, καθώς και η τοποθεσία του ξενοδοχείου, αποτελούν βασικό κριτήριο επιλογής για τον πελάτη. Αλλά αν οι ξενοδοχειακές μονάδες δεν έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα και διακοσμηθεί για το κοινό που απευθύνονται, η ζήτηση θα είναι σημαντικά χαμηλότερη από την προσδοκόμενη. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο το design να έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των πελατών και να είναι προσαρμοσμένο στις προσδοκίες τους όπου απευθύνονται οι τάσσοντε ξενοδοχειακές μονάδες. Για παράδειγμα, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην αισθητική των δωματίων των ξενοδοχείων η επιλογή της ταπετσαρίας των επίπλων καθώς και των τοίχων. Τονίζεται ότι ένα ξενοδοχείο, το οποίο στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών ξεκούρασης και χαλάρωσης, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ένα λιτό και minimal τρόπο διακόσμησης για να μην υπάρξει αποπροσανατολισμός από τον αρχικό μας στόχο. Συνεπώς, ο ρόλος της διακόσμησης μέσω της εκτύπωσης μπορεί να επηρεάσει θετικά τον καταναλωτή, πελάτη των ξενοδοχείων. Για παράδειγμα, ένα ξενοδοχείο που στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας μπορεί μέσω των διαφόρων εφαρμογών εκτύπωσης, παραδείγματος χάρη χώρο χαλάρωσης με αντίστοιχες ταπιτσαρίες, να ικανοποιήσει στο μέγιστο και το πιο απαιτητικό πελάτη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι με τις αρμόζουσες στην περίπτωση εκτυπωτικές εφαρμογές, λόγω χάρη ταπιτσαρίες, φωτιστικά, κάδρα, οι ξενοδοχειακές μονάδες μπορούν με έναν άμεσο και αποδοτικό τρόπο να αποτυπώσουν το αποτέλεσμα αισθητικής που επιθυμούν και να προσεγγίσουν ένα μεγάλο και διαφορετικό προτιμήσεων πελατολόγιο. Σκεφτείτε ένα πελάτη που από την πρώτη στιγμή που εισέρχεται στον εσωτερικό χώρο ενός ξενοδοχείου εντυπωσιάζεται από τη διακόσμηση μέσω εκτυπωτικών εφαρμογών του χώρου της υποδοχής. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η πρώτη εικόνα είναι αυτή που συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην τελική επιλογή και απόφαση της πλειοψηφίας των πελατών. Δεδομένου ότι το οπτικό ερέθισμα διηγείται τον εγκέφαλό μας σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Τι κάνει το Large Format Digital Printing? Θα λέγαμε πως είναι ιδανική λύση για το χώρο των ξενοδοχείων και των πολυτελών κατοικιών, λόγω των πολλαπλών εφαρμογών, των ειδικά προσαρμοσμένων και ταχύτατων υπηρεσιών, αλλά και λόγω της ευελιξίας εφαρμογών διακόσμησης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και της υψηλής ποιότητας. Σημειώνεται ότι η ποιότητα αποτελεί αξία διαπραγμάτευτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σωστή επιλογή των υλικών εξαρτάται από τις ιδιότητες που έχει η επιφάνεια εφαρμογής, από τις απαιτήσεις που υπάρχουν στο υλικό επιφάνειας και από τις συνθήκες της εφαρμογής. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για ένα ποιοτικό αποτέλεσμα υψηλών προδιαγραφών και αισθητικής για την κάθε εφαρμογή, εσωτερικού είτε εξωτερικού χώρου. Υλικά υψηλής ποιότητας για εξωτερικό αποτέλεσμα, εξαιρετικό αποτέλεσμα και υψηλότερη ποιότητα εκτύπωσης, πράσινα ανακυκλώσιμα υλικά, Ecotech Standard και 100% ανακυκλώσιμα, πιστοποιημένα υλικά, PVC Free, Fire Retardant και Sound Absorbing και αδιάβροχα. Ανθεκτικά υλικά, δεν πιάνουν μύκητες, έχουν αντοχή στη μούχλα, στους ρήπους και στις σκόνες, έχουν αντοχή στις υλικές φθορές και πολύ βασικό, δεν ξεφτίζουν. Καινοτόμα υλικά, υφάσματα και πανιά που βοηθούν στη ρύθμιση της ενεργειακής ισορροπίας ενός κτηρίου. Επιπροσθέτως, είναι επισκόπημα να αναφερθούν οι εφαρμογές της ψηφιακής εκτύπωσης στη διακόσμηση των εσωτερικών χώρων. Είναι οι ταπετσαρίες, τα φωτιστικά, έργα τέχνης, κουρτίνες, κουρτίνες μόνος ησύχου, κουρτίνες μπάνιου, δάπεδα, μοκέτες, σήμανση, προβολή, μόνιμη προσωρινή, τα φωτεινά φανάρια και οι ειδικές κατασκευές της οροφής. Σύμφωνα με έρευνες στην Ελλάδα,
κατατάσσεται παγκοσμίως στην έκτη θέση με τα περισσότερα ξενοδοχεία 5 αστέρων και μάλιστα με πολύ αυξανόμενη τάση. Σήμερα καταλαμβάνουν το 2% του συνόλου των ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας μας, όπου αυτό το 50% βρίσκονται στην Κρήτη. Αποτελούν πυλώνα της κάθε τοπικής και εθνικής οικονομίας. Εύχομαι μέσω της παρουσίασης αυτής να αποκτήσετε μια πρώτη εικόνα για τη σημασία της διακόσμησης. Ελπίζω να μην σας κούρασα, αλλά επειδή είναι αποδεκτό ότι μια εικόνα είναι ίσως χίλιες λέξεις, στην αίθουσα Atrium προβάλλονται μια σειρά πραγματικές εφαρμογές που προσπαθήσαμε να κάνουμε με την Graphcom. Θα μπορούσαμε να δούμε πραγματικές εφαρμογές από τα πετσαρίες εκπόσεις φωτιστικών, floor. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να επισκεφτείτε το χώρο αυτό. Εγώ και οι συνεργάτες μου μπορούμε να σας δώσουμε όποιες τεχνικές πληροφορίες χρειάζεστε. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας. Do you have any question for the young lady? Otherwise, I invite you now to join her into the bedroom, the decoration bedroom, okay? And then you can ask all the questions that you want. Thank you very much for your participation. I really appreciate it.